Διευκρινιστική ανακοίνωση αναγκάστηκε να εκδώσει ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Σωκράτης Αβελίδης για το σχολικό συμβούλιο της ερχόμενης Παρασκευής μετά το βομβαρδισμό τηλεφωνημάτων που δέχθηκε από εκπροσώπους φορέων, συλλόγων καθώς και πολιτικών προσώπων οι οποίοι δεν προσκλήθηκαν στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Ήδη η μερίδα θα διαρκέσει από ό,τι προϋπολογίζουμε μέχρι τις 6 το απόγευμα. Είναι πολύ δύσκολο οι μαθητές να σταθούν τόσες ώρες εκεί, και όχι μόνο οι μαθητές αλλά και οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι. Σκεφτείτε ότι αν καλούσαμε και άλλους φορείς στη συγκεκριμένη ημερίδα, θα πήγαινε πολύ σε μάκρος η διάρκεια της και έτσι θα δημιουργούσε πρόβλημα στην ίδια την ημερίδα, στην ίδια την υλοποίηση, στην ίδια επίτευξη των στόχων που επιτελεί. Υπενθυμίζεται ότι στο Σχολικό Συμβούλιο έχουν προσκληθεί μόνο οι βουλευτές του νομού, οι αντιπεριφερειάρχες Μαγνησίας, οι δήμαρχοι, ο Σύλλογος Γονέων, η ΕΛΜΕ και η πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου που φιλοξενεί την εκδήλωση. Επίσης έχουν κληθεί οι σχολικοί σύμβουλοι, καθώς και ο Μητροπολιτής Δημητριάδος, ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου και ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που θα απευθύνουν χαιρετισμό. Και αυτό γιατί οι διοργανωτές της πρωτοποριακής εκδήλωσης επιθυμούν να μιλήσουν περισσότερο οι μαθητές και λιγότερο οι εκπρόσωποι των πολιτιακών θεσμών. Οι πολιτιακοί θεσμοί, οι νυν πολιτιακοί θεσμοί, τα πρόσωπα δηλαδή που συγκροτούν αυτούς τους θεσμούς αυτή τη στιγμή και μπορούν να πάρουν αποφάσεις και μπορούν να δράσουν προς όφελος της εκπαίδευσης, αυτοί να είναι και εκείνοι οι οποίοι θα ακούσουν τους μαθητές. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή και μόνο τεχνικά να το πάρει κανείς, το να προσκληθούν όλοι όσοι θα έπρεπε και εντός και εκτός εισαγωγικών να προσκληθούν. Ας μας συγχωρέσουν όλοι οι φορείς αυτοί, αλλά σκεφτόμαστε μία άλλη εκδήλωση στην οποία θα μετέχουν όσο γίνεται περισσότεροι τέτοιοι φορείς να αφουγκραστούν τους μαθητές.